Μετά τι γιορτέ, οι περισσότεροι από εμά ερχόμαστε αντιμέτωποι με το δυσάρεστο επακόλουθο όλων αυτών των εορταστικών τραπεζιών. Πώ μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτά τα περιτά κιλά που αποκτήσαμε τι μέρε των εορτών. Είναι αλήθεια πω αυτό το περιτακια που συναντάμε στι γιορτέ <coughs> για να τρώμε σαν να ήμασταν ένα μεγάλο διάστημα συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια περίοδο και είμαστε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα όπου η ζυγαριά μας περίπου μας δείχνει 2 με 3 κιλά κατά μέσο όρο περισσότερο. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε σε καμία περίπτωση είναι ο πανικός. Δηλαδή να μην πανικοβληθούμε βλέποντας <coughs> να αυξήθηκε το βάρος μας ή πηγαίνοντας πίσω η προσπάθειά μας που είχαμε ξεκινήσει πριν τις γιορτές και να υιοθετήσουμε διάφορα διαιτητικά σχήματα, αυστηρέ δηλαδή δίαιτες, οι οποίες μπορεί να είναι επιζήμιες για την υγεία μας και όχι μόνο, αλλά να καταστρέψουν κατά κάποιο τρόπο τον μεταβολισμό μας, δυσχεραίνοντα την περαιτέρω απώλεια βάρους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πάντα με τη συμβολή του ειδικού να μπούμε σε μια διαδικασία αλλαγή τρόπου ζωή, δηλαδή να επανέλθουμε σταδιακά στην προεορτών κατάσταση, το σώμα μας να συνηθίσει και αρμονικά να ισορροπήσει, να βρει δηλαδή το σημείο εκείνο ισορροπία ώστε να τρεφόμαστε σωστά, να παίρνουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε και αναπόδραστα θα ξαναγυρίσουμε στο προεορτών βάρος. Υπάρχουν κάποιες πρακτικές συμβουλές μέσα στην καθημερινότητα που μπορούμε να ακολουθήσουμε για αυτή τη μετάβαση στο συλλογικό μας βάρος. Αυτό που καθορίζει το πώς θερμίδες παίρνουμε έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους, σημαντικότερες των οποίων είναι η ατομικότητά μας, δηλαδή το φύλλο, η ηλικία το βάρος μας, η ζωή που κάνουμε, αν έχουμε έντονη φυσική δραστηριότητα ή όχι και αυτό στο σύνολό του ονομάζεται ενεργειακό ισοζύγιο. Είναι οι θερμίδες που πρέπει να προσλαμβάνουμε για να διατηρήσουμε το βάρος μας. Τις γιορτές το παρακάναμε, άρα ξεφύγαμε λίγο. Τώρα μετά τις γιορτές πρέπει να μειώσουμε λίγο τις θερμίδες μας. Κάποιοι χρυσοί κανόνες που μας οδηγούν σε αυτό χωρίς ιδιαίτερο κόπο είναι να λαμβάνουμε οπωσδήποτε ένα πρωινό γεύμα, γιατί πολλέ μελέτε έχουν δείξει ότι η κατανάλωση πρωινού γεύματο οδηγεί σε μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη αργότερα. Να έχουμε οπωσδήποτε σαλάτα στο μεσημεριανό μα και στο κύριο μα γεύμα, είτε μεσημέρι είτε βράδυ, δεν έχει σημασία, γιατί η πρόσληψη σαλάτα προγεύματο φαίνεται ότι μειώνει την πρόσληψη τροφή μετά, καθώ το σώμα μα έχει τη διαδικασία του κορεσμού γρηγορότερα, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία γρηγορότερα να τρώμε αργά και σε κατάσταση ψυχικής ηρεμίας, διότι τρώγοντας αργά δίνουμε τη δυνατότητα στο σώμα μας να καταλάβει, να, να δώσει το σήμα, δηλαδή το στομάχι στον εγκέφαλο, ότι πραγματικά χορτάσαμε και άρα να σταματήσουμε εκεί που πρέπει ε, να σταματήσουμε και βέβαια να αυξήσουμε τη φυσική δραστηριότητα, την άσκησή μας και με αυτούς τους τέσσερις πολύ απλούς τρόπους, πολύ εύκολα και γρήγορα θα απαλλαγούμε από τα κιλά των γιορτών.